Κάτσε γιατί τα αδέρφια μου τούρε εδώ πέρα πείνασαν. Τα βλέπατε και πειράσατε. Βεβαίως. Τι να κάνουμε, είναι και η ώρα. Είναι και η ώρα τέτοια. Παιδιά, το τι χαίρομαι που σας βλέπω, γιατί είχαμε, εγώ τους πρωτογνώρισα στο κάτω παρτάλι που ξεκίνησα από χθες πάλι να παίζετε στην επανάληψη. Και σας θυμάμαι από εκεί πόσο με είχατε εγωιτεύσει με την παρουσία σας. Γιατί είναι ωραίο οι άλλοι να είναι καλή και μουσική, αλλά είναι πολύ εγωιτευτικό να βλέπεις ένα παιδιά που είναι εξαιρετική μουσική και ταυτόχρονα πολύ σεμνά και γλυκά πλάσματα. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για την πορεία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Από την ημέρα που σας γνώρισα μέχρι σήμερα. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. 2015 τότε που ήταν, ήταν σχεδόν η αρχή, δηλαδή. Όλοι είχατε ξεκινήσει, το 2014, ναι. Ναι, 2014, ναι. Το 2014, μπράβο. Ωραία είχαμε περάσει στο παρτάλι τότε. Ωραία ήταν. Αλλά ακόμα πιο ωραία είναι να σας ακούμε. Εσένα με το βιολί σου και εσένα με το βιολοντσέλο σου. Πείτε μου πώς έγινε, καταρχάς, ποια ιδέα ήταν αυτό, να γίνεται String Demons. Νομίζω απλά προέκυψε. Ήρθαν τα πράγματα δηλαδή από μόνα τους. Δεν είναι ότι κάτσαμε μια μέρα και βάλαμε το σχέδιο στο τραπέζι και είπαμε λοιπόν θα κάνουμε αυτό και θα παίζουμε αυτά. Και γιατί θα τα αδέρφια είναι λίγο δύσκολο να συνεργαστούν. Ο αδερφός μου είναι τέλειος και τον λατρεύω, αλλά δεν ξέρω αν θα με άντεχε. Είναι δύσκολο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο γιατί υπάρχει μεγάλη κοιότητα και βγαίνουν πολλά στη φόρα όταν κάνεις κάτι τώρα και τσακώνεσαι, έρχεται το παρελθόν και χτυπάει. Αυτό είναι το. Δεν είναι ότι μου έκανε κάτι τώρα. Όπως το τηλεκοντρόλ στα 12. Γιατί λέμε 5 χρονών. Και εσύ που μου είπες αυτό πριν 2 χρόνια, ενώ δεν το είχαμε ξανασυζητήσει ποτέ και τώρα έγινε θέμα. Καλά, αυτό είναι και λίγο γυναικείο. Τέλος πάντων, όχι, μην αναπαράγω τα στερεότυπα. Όχι, πέφτουμε κι εμείς σε λάθη σε παγίδες που στείλουμε μόνες μας. Λοιπόν, πάμε σε επιστρέψουμε στους String Demons. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι σας από όλα μου αρέσει πιο πολύ. Νομίζω το τελευταίο που άκουγα ήταν ο Κεμάλ που μου άρεσε και το Βιβάλντι. Το Βιβάλντι. Το καλοκαίρι. Η καταιγίδα, ναι. Καταιγίδα, δεν θυμάμαι. Με βλέπει. Δεν ξέρω ποιο από όλα, αλλά σας απολαμβάνω πάρα πολύ γιατί παίρνετε τα κομμάτια. Γιατί το Bad Romance. Το οποίο έχει μέσα έχουμε βάλει ένα δικό μας θέμα στο δεύτερο μέρος του κομματιού. Έχουμε φτιάξει ένα λαϊκοδημοτικής φύσης θέμα, το οποίο παραμορφώνει τελείως αυτό που γνωρίζουμε από το Bad Romance. Το κάνουμε αυτό γενικώς. Διασκευές παύλα συνθέσεις. Είναι σημαντικό αυτό γιατί παίρνουμε κάτι που ήδη υπάρχει και βάζουμε τελείως καινούργια πράγματα μέσα. Ποιοι είναι λοιπόν για εσάς οι σταθμοί, οι πιο σημαντικοί μέσα στην πορεία σας? Γενικώς ό,τι έχουμε κάνει, αυτό είναι το καινούριο, ναι. Ό,τι έχουμε κάνει γενικώς μας αρέσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που κάνεις πρώτα και κύρια πρέπει να αρέσει σε σένα. Δεν γίνεται να το υποστηρίξεις άμα δεν σου αρέσει. Οπότε γενικώς ό,τι έχουμε κάνει είναι πράγματα που προέρχονται από την ψυχή μας, από το μυαλό μας, από την αισθητική που έχουμε εμείς οι δύο και αυτά τα όργανα που έχουμε και τα βγάζουμε με τον τρόπο που μελέτη πολύ, πολύ πρόβα, πολύ μελέτη. Και ο Doctor τώρα είναι τραγούδι το οποίο τι δύσκολο έχει. Συνδυάζουμε ταυτοχρόνως το τραγούδισμα με το παίξιμο. Και δεν είναι ότι το παίξιμο λες, θα παίξω λίγο για να τραγουδήσω. Το κάθε ένα έχει τη βάση του. Δηλαδή, το παίξιμο θέλουμε να είναι στη θέση του. Δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα έτσι λίγο. Α, για να πούμε και το τραγούδι να είναι πιο. Και το τραγούδισμα την άλλη είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Δηλαδή, το να τραγουδάς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να παίζεις, δηλαδή, η Λυδία που παίζει αυτό το τραγούδι βιολί και τραγουδάει. Σκέψω ότι είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό. Θέλει πάρα πολύ καλή μελέτη και συγκέντρωση για να γίνει. Αλλά όλο αυτό θέλουμε να γίνεται κάπως να βγαίνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, τα λέει πολύ ωραία. Αυτό είναι το αδερφικό εδώ πέρα. Πιάσατε μια αδερφική στιγμή. Κοίτα, περιμένω έγκριση. Για πάντα, τη λέω καλά, τα είπα. Τα είπε πολύ καλά. Τη δίνεις την έγκριση μετά συνήθως. Ναι, είσαι αυστηρή κριτής. Όχι, πάντα τη δίνω. Αυτό που μάλλον ήθελα να πει είναι ότι το θέμα είναι να βγαίνει και στον κόσμο. Τον άλλο δεν τον αφορά αν αυτό που κάνεις εσύ είναι απίστευτα δύσκολο. Ναι, ναι. Ο άλλος. Ίσα-ίσα, πρέπει να πρέπει να ψυχαγωγηθεί. Ναι. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι μας αρέσει που μοιάζουν κάποια πράγματα απλά, ακόμα και αν δεν είναι. Και δεν είναι. Αυτό δηλαδή το λέμε. Δεν είναι. Το λέμε. Να υποθέσω ότι η μουσική ήταν στο σπίτι από μικρή. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι οι γονείς μας και οι δύο. Είναι κιθαρίστες, έτσι ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης που έχει βγάλει έτσι, άπειρους κιθαριστές, μας το λένε συνέχεια, έχει γράψει άπειρα βιβλία.
διδασκαλίας της κιθάρας και πηγαίνουμε κάπου για συναυλία, ας πούμε, όταν πηγαίναμε για συναυλίες, έτσι, γιατί πια... Θα γίνει ξανά, θα γίνει ξανά. Ναι, και λέμε πάντα, μας λένε, α, το μελετάω με το βιβλίο του πατέρα σας αυτό. Μεγαλώσαμε σε ένα πράγμα. Σπίτι που υπήρχε... Θα είναι περήφανος, φαντάζομαι. Ναι. Να είστε περήφανος, γιατί έχετε δύο εξαιρετικά παιδιά. Τα οποία τώρα θα σηκωθούμε όλοι μαζί για να τα απολαύσουμε. Ναι. Σας κάνει παρατηρήσεις, έρχετε στις συναυλίες, είναι αυστηρός. Είναι αυστηρός. Αυστηρός, διαφωνεί πολλές φορές με πράγματα. Και γλυκός. Ναι, είναι ωραίος. Άμα δεν διαφωνούσε κιόλας, δεν θα ήσασταν τόσο μπροστά, ρε παιδιά. Όχι, σωστό. Ναι, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Σωστό κι αυτό. Δεν πρέπει να υπερασπίζεστε το δικό σας προσωπικό μοναδικό υλικό. Δεν πρέπει να διαφωνούμε με τους γονείς. Πώς θα προχωρήσουμε, αν δεν διαφωνήσουμε με την προηγούμενη γενιά, έτσι, από την οποία παίρνουμε τα καλύτερα, αλλά προχωράμε μπροστά. Τους εκτιμούμε, τους ευγνωμονούμε, τους αγαπάμε, αλλά παίρνοντας τα φτερά που μας έχουν δώσει, πετάμε ψηλά. Γιατί δεν είμαστε κορόιδα, τι είμαστε, αετή. Τι, τέλειο. Πολύ ωραία. Τι θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε... Θα ακούσουμε κάτι πέρα, αλλά πείτε μου τι. Διάφορα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο, επειδή είναι έκπληξη. Α, το πρώτο, το δέχομαι. Το δεύτερο να το πούμε τώρα ή να το πούμε πριν το παίξουμε. Ξεκίνα και αφινόμαστε σε εσάς. Λοιπόν, βεβαίως, στους σκοτωμένους γονιούς με τα παιδιά τους αφιερωμένους. Λοιπόν, το επόμενο, αφού λίγο εδώ, γιατί αυτό έφυγε τελείως. Καλά, εδώ, το μέχρι να το τακτοποιήσεις, να σας χαιρετήσω εγώ. Θα είμαι εδώ αύριο στις 4. Και αύριο ακόμα καλύτερα. Δεν θα έχει χαλάσει η παρουσιάστρια, θα το έχει ξαναβρει. Σας φιλούμε, σας αγαπάμε πολύ και σας αφήνουμε στη νέα γενιά. Λοιπόν, goodbye my crazy dream από τον τελευταίο μας δίσκο. Thank you.
Goodbye, my crazy diamond. Goodbye, my crazy blue. So far away from me, you're leaving for the stranger land. So far away from me, my crazy little diamond, my crazy little dream. Goodbye, my crazy diamond. Goodbye, my crazy dream. My crazy little diamond, my crazy little dream. My crazy little diamond, my crazy little dream. You're leaving for the stranger land so far away from me. Goodbye, my crazy diamond.